για αυτό το παιχνίδι και καθώς ο Άρης έχει 4 νίκες, περίμεναν περισσότερο κόσμο και απίθυναν και κάλεσμα, όπως και οι παίκτες. Ενώ τώρα βγαίνει η Παναχαϊκή μπροστά με τον Μωραΐτη, πολύ επικίνδυνα. Ο Μωραΐτης αποφεύγει τον αντίπαλό του και κάνει το 0-1 στο 7ο λεπτό του αγώνα. Στην κόντρα επίθεση για την Παναχαϊκή. Τρίτο γκολ για τον Παναγιώτη Μωραΐτη στο φετινό πρωτάθλημα. Ευνηδιάστηκε η άμυνα του Άρη. Ο Μωραΐτης κινήθηκε όπως έπρεπε, απέφυγε τον αντίπαλό του και με σούτ έκανε το 0-1, ευνηδιάζοντας τον Άρη. Δείτε εδώ πώς κόβει την μπάλα ο Μωραΐτης. Έχει φύγει ο αντίπαλός του εκεί που προσπάθησε να τον σταματήσει. Ο Βαλεριάνος είναι με το δεξί σου το 1-0 από τον Παναγιώτη Μωραΐτη. Πέρασε ο Πασάς. Γύρισε ο Πασάς εκεί σε ένα σημείο που η μπάλα δεν έφτασε τελικά στον Πλατέλα. Τζανακάκης, ο Μουμίν για τον Πλατέλα. Τον είδε τον Πλατέλα που πλασάρει για το 1-1. Ο Άρης καταφέρνει στην εκπνοή του ημιχρόνου να ισοφαρίσει. Αυτό που δεν ήθελε σε καμία περίπτωση σε ένα πολύ άσχημο χρονικά σημείο η Παναχαϊκή. 76ο λεπτό του αγώνα. Η κεφαλιά και γκολ από τον Δελιζήση. Το 2-1 για τον Άρη. Ο αρχηγός του Άρη, ο Γιώργος Δελιζήσης, πανηγυρίζει το 2-1. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.